Σαββάτο απόγευμα και στο δημοτικό μας στάδιο το πρώτο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Καλλιμνιακό και τους Αργοναύτες. Ο Καλλιμνιακός με τη γνωστή του μεγάλη ιστορία στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, οι Αργοναύτες μια νεανική ομάδα που συμμετέχει πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Β' Δωδεκανήσου. Ο Καλλιμνιακός που συνοδεύεται από μικρούλικα παιδιά των Ακαδημιών. Μια όμορφη εικόνα, ωραίος ο καιρός. Κύριε Πρόεδρε, ωραία ατμόσφαιρα. Μαμά, όπως έχουμε πει, καλησπέρα καταρχάς και στους τηλεθεατές σου. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Εντάξει, έχουμε δει μπάλα, έχουμε πάει σε γήπεδα, έχουμε ζήσει στιγμές σε γήπεδα μεγάλα, τέλος πάντων. Προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο την εικόνα, να έρθει ο κόσμος, γιατί ο βασικός υποστηρικτής μιας ομάδας και ο κορμός μιας καλής πορείας είναι ο κόσμος. Βεβαίως. Με τα έσοδα, με την αγάπη του, με τις χορηγίες του, με όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς δεν προσπαθούμε μόνο να πάρουμε, προσπαθούμε να δώσουμε. Να δώσουμε τι μπορούμε, αυτό, αθλητικό, ιδεώδες. Πρώτο ντέρμπι. Εικόνα προφητική. Υπάρχει άγχος? Κανένα άγχος. Κανένα άγχος. Προπονημένη η ομάδα του Καλλιμνιακού? Προπονημένη είναι, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά από μόνη της η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που διαθέτει ο Καλλιμνιακός κάνει τη διαφορά. Φυσικά η μπάλα είναι στρογγυλή, όπως ξέρεις, στρογγυλή. Δεν μπορεί να πει κανείς 100%. Αν ήταν έτσι, δεν θα ερχόμασταν να παίξουμε. Λοιπόν, πάντα υπάρχει η έκπληξη. Από εκεί και πέρα, ποιοτικά η ομάδα του Καλλιμνιακού είναι, μπορώ να σου πω, από αυτή την κατηγορία η καλύτερη ομάδα. Ευχόμαστε να το δείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο καλύτερος σας κερδίσει. Τι να πούμε, καλή επιτυχία. Ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Είμαστε διψασμένοι. Ευχαριστούμε, μαμά. Σέντρα λοιπόν για την ομάδα των Αργοναυτών. Κόρνερ για την ομάδα του Καλλιμνιακού, κεφαλιά out. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει αγωνία. Γενικέ, αρχηγέ. Κάθε φορά δεν παίζει η ομάδα, έτσι περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι, πάντα με αγωνία. Ωραίος καιρός, ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία ατμόσφαιρα. Ωραίο το κλίμα γενικά. Σιγά σιγά προχωράνε οι αγωνιστικές, περιμένουμε η ομάδα να γίνεται καλύτερα, να δίνει περισσότερο τα παιδιά μεταξύ τους. Όπως είδατε, πολλά μικρά, πολλά πιτσιρίκια. Να δούμε σήμερα τα κάνουνε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ο ζωντανός ο προπονητής σας, καθοδηγεί. Σαν τους παίχτες του. Ωραία, δώσε! Σωστό! Βγαίνουμε! Ας τους πίσω, Βασίλη! Κάτω, ρε! Μπράβο! Πίεσε, Σταύρο! Πίεσε! Πίεσε, 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 πίεσε! Πίεσε, εκεί, χωρίς φάουλ! Μπράβο, παιδιά! Μπράβο, παιδιά! Ωραίο παιχνίδι από την αρχή, η μικρή του των Αργοναυτών είναι και πιο τολμηρή, τους βλέπω. Ευθύμη, πολύ ωραία αλλαγή, συνέχεια. Κύριε Αντιπρόεδρε του Καλλιμνιακού, ωραία ατμόσφαιρα σήμερα, σας βλέπω πιο ήρεμους εσάς, ενώ ο πάγκος των Αργοναυτών είναι πιο ζωηρός. Είμαστε ήρεμοι, κύριε Χραματά, δεν υπάρχει λόγος τώρα να υπάρχει ένταση. Είναι ένας αγώνας μεταξύ δύο σωματείων στο ίδιο νησί. Είμαστε φίλοι και συγγενείς πολύ στις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα όμορφο παιχνίδι και ο καλύτερος σας κερδίσει. Χωρίς ένταση, χωρίς φασαρίες. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να υπάρχει ένταση. Δεν σας ζητάω να μου πείτε για μια πολύ ωραία είδηση ποδοσφαιρικού περιεχομένου με μέλλον για τον Καλλιμνιακό. Δεν θα. Κοιτάξτε, την οποία γνωρίζω. Ξέρω το δημοσιογραφικό. Τη δημοσιογραφική ιδιότητα που έχετε και θέλετε να βγάλετε την είδηση. Επειδή σας εκτιμώ ιδιαίτερα, να ξέρετε ότι θα είστε ο πρώτος ο οποίος θα ανακοινώσει ένα μεγάλο και χαρμόσυνο γεγονός και για το νησί, αλλά και για την ομάδα μας, τον Καλλιμνιακό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλης Κατέρης λοιπόν, ο νέος αντιπρόεδρος του Καλλιμνιακού, για την είδηση που θα κάνει αίσθηση στο χώρο του ποδοσφαίρου στο νησί μας. Θα τα πούμε όταν κρίνει ο Καλλιμνιακός, έτσι πρέπει και έτσι θέλουν. Οι Αργοναύτες
Στέκουν πολύ πολύ καλά. Υπομονή! Υπομονή, λέει ο προπονητής. Γιώργος Χατζημάνης, προπονητής του Καλλιμνιακού. Ήρεμο σας βλέπω. Προς το παρόν, ναι. Προπονημένη ομάδα. Όχι όσο θα, όσο θα θέλατε. Ναι, ναι. Η αιτία είναι το COVID, είναι το... Πολλές είναι οι αιτίες. Οι εργαζόμενοι, οι ποδοσφαιριστές. Ναι, υπάρχουν διάφορα τέτοια θεματάκια. Αλλά προσπαθούμε σιγά σιγά να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση όπως μπορούμε. Διοίκηση, συμπαρίσταται στο έργο? Ναι, όντως, αλήθεια. Είναι μια πραγματικά έτσι πολύ... Όση ώρα μιλάγαμε ένα ωραίο φολ πλανέ του Χουρδά, είδα... Κοντά στην ομάδα η διοίκηση, ενδιαφέρον, υποστηρίζει τους παίκτες και πρωτίστως υποστηρίζει μια καινούργια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει φέτος. Καλές και πολλές επιτυχίες να έχετε. Ευχαριστούμε. Γιώργος Χατζημάνης λοιπόν, ο προπονητής του Καλλιμνιακού, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, καθηγητής φυσικής εισαγωγής, είναι από τα κατάλληλα πρόσωπα που μπορούν να εμπνεύσουν και να μάθουν σε νέα παιδιά τα μυστικά της μπάλας. Για να πάω τώρα εγώ στον πάγκο των αργοναυτών που είναι νέα παιδιά. Τι γίνεται, πώς βλέπετε το παιχνίδι? Προς το παρόν έχουμε ξεκινήσει καλά. Μπήκατε έτσι με θάρρος μεγάλο, έτσι. Τελείωσε την Βασίλη. Τι νέα παιδιά, πώς πάτε? Εσύ πρέπει να είσαι βαβλάς. Ναι, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Καλά είναι. Καλή αργοναύτες, υπάρχει άγχος? Όχι πολύ. Πιστεύω να πάμε καλά. Εσύ τι θες, παίζεις? Επιθετικός. Σαν τον παπά? Ναι, ναι. Το ρεπορτάζ του Καλλιμνος News είναι ζωντανό. Βλέπω μία φιγούρα τερματοφύλακα για πρώτη φορά. Τι κάνετε, από την Καλλιμνο είστε? Όχι, όχι, από εκώ. Ήρθατε με μεταγραφή? Ναι, ναι. Άγχος, άγχος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κόρνερ για τους αργοναύτες. Φάουλ για τους αργοναύτες. Αμήνεται καλά ο Καλλιμνιακός. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Κόρνερ για τους αργοναύτες. Ανεκμετάλλευτο. Τραυματισμός για τον ποδοσφαιριστή Κλειδαρά του Καλλιμνιακού. Παύλος Μακαρούνας και ο γιατρός του αγώνα είναι κοντά του. Ευχόμαστε, ελπίζουμε να μείνει κάτι σοβαρό. Ο Κλειδαράς έγινε αναγκαστική αλλαγή. Φάουλ για τον Καλλιμνιακό, πλάγια. Πολύς κόσμος μαζεμένος στα καρέ των αργοναυτών. Φοβερή απόκρουση του Παντελή Ζερβού. Ημίχρονο 0-0. Καλλιμνιακός με τους αργοναύτες. Οι μικροί των αργοναυτών αντιστάθηκαν. Και μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα τολμηροί σε μερικές φάσεις. Δεύτερο ημίχρονο Καλλιμνιακός αργοναύτες. Οι πιτσιρικάδες καλά κρατούν. Το σκορ είναι 0-0. Ωραία. Έχει ωραία ταλεντάκια. Παντελή, μια και η φάση τώρα είναι μακριά από την εστία σου. Ωραία η μικρή των αργοναυτών. Τα πάμε την προηγούμενη φορά, μαμά. Οι μικροί έχουν πολύ ταλέντο. Είχαν το άγχος πρώτο παιχνιδιού της πρεμιέρας και ιδρυθήκαμε τώρα. Πάντως στέκουν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, ακόμα και με ήττα ευχαριστημένοι θα είμαστε, γιατί έχουν ωραία εικόνα σήμερα, προσπαθούν να παίξουν σωστά και παίζουν και με πάθος. Αυτό είναι καλό. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Νεανική ομάδα, φρέσκια. Έτσι μπορεί το ποδόσφαιρο του νησιού μας να ανέβει. Με νέα παιδιά να μαθαίνουν σωστά τις βάσεις του ποδοσφαίρου και ο προπονητής τους είναι εξαιρετικός, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής
και φαίνεται ότι κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά. Είσαι για αλλαγή. Ναι. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Και πόσο χρόνο είσαι? 14. Μπράβο. Να λοιπόν αυτό που σας έλεγα. Μικρά παιδιά θα αποκτήσουν εμπειρίες. Έτσι ανεβαίνει το ποδόσφαιρο. Γιώργο, συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, στη δουλειά. Κύριε Ρόκα, συγχαρητήρια για την ομάδα σας. Νεανικοί, τρέχουν. Να είστε καλά, να πολύ καλή. Να τα πούμε πιο μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχει άγχος ο προπονητής και με το δίκιο του. Άγχος, αλλά για άλλη δουλειά, άλλο το άγχος. Σωστό, σωστό. Πάμε, Σταύρο. Εκεί. Πίεσε τώρα, παραμύτη. Κοκκινίδης. Βάζει γκολ, αλλά είναι offside. Αλλά είναι offside. Παίρνει και κάρτα για διαμαρτυρία. Δεκαπέντε λεπτά ακόμα. 0-0 το σκορ. Καλυμνιακός Αργοναύτες. Το παιχνίδι οδεύει προς το τέλος του. 0-0 το σκορ. Out για τον Καλυμνιακό. Η μικρή των Αργοναυτών ανθίστανται. Διαμαρτυρίες για τις αποφάσεις του επόπτη. Πιάζει ο Καλυμνιακός. Τελευταία λεπτά του αγώνα και η μπάλα είναι στην περιοχή των Αργοναυτών. Κοκκινίδης. Υπάρχει μία ένταση, ελεγχόμενη όμως. Τραυματιστήκαμε. Τραυματιστήκαμε, στράβηξε κάτω. Σας αντιστάθησαν οι πιτσιρικάδες, ε? Μια χαρά, τα παιδιά έχουν πολύ καλή ομάδα, άξι, μπράβο τους. Να λοιπόν μια ωραία δήλωση από τον αρχηγό του Καλυμνιακού, τον Φράγκο. Ομολογουμένως νεανική ομάδα οι Αργοναύτες, έβαλαν δύσκολα στους εμπειρότερους του Καλυμνιακού, κρατούν το 0-0. Όπου να είναι πρέπει να σφυρίξει ο διαιτητής. Είναι φάουλ, είναι φάουλ, ναι. Είναι θέμα δευτερολέπτων για να σφυρίξει ο διαιτητής την λήξη του αγώνα. 0-0 το αποτέλεσμα. Νεύρα. Πω, ένταση, μεγάλη ένταση στο τέλος. Φάουλ έξω από την περιοχή των Αργοναυτών, πρέπει να είναι και η τελευταία φάση του αγώνα. Έξω. Τελείωσε το παιχνίδι, τελείωσε. Κύριε Ζερβέ, τελείωσε. Καλή ομάδα. Γελάς, ε. Ναι, είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. 0-0 με τον Καλυμνιακό. Νομίζω είναι ένα αποτέλεσμα που
είναι υπεραρκετά θετικό για τους μικρούς αργοναύτες. Άλλο ένα φάουλ για τον Καλυμνιακό. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Πολλοί κόσμος στη μεγάλη περιοχή των αργοναυτών. Έληξε. Και πανηγυρίζουν τα πιτσιρίκια. Αλλά έχουμε και φιλάθλους. Καλό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι. 0-0 Καλυμνιακός Αργοναύτες. Ο προπονητής συγχαίρει τα παιδιά. Έλα εδώ, νεαρέ. Πόσο χρόνο είσαι? 14. Έχεις ξαναπαίξει σε αυτή την κατηγορία, είναι η πρώτη σου φορά? Πρώτη μου φορά. Για πες μου τώρα την αλήθεια. Στην αρχή φοβήθηκες? Εντάξει, λίγο δημιουργικό άγχος είχα, αλλά εντάξει. Δημιουργικό άγχος, πολύ ωραία. Μπράβο, έχετε πολύ ωραία ομάδα. Συγχαρητήρια. Να μιλήσω με το center for των αργοναυτών. Σταύρος Κασάρας. Σταύρος Κασάρας, δεν μου λες κάτι. Ο Θεοφίλης ο Κασάρας, ο παλιός καλός ποδοσφαιριστής. Ο πατέρας μου. Άρα λοιπόν έπεσε το μήλο κάτω από τη μηλιά. Λοιπόν, είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ. Πρέπει να δουλέψεις με σοβαρότητα, γιατί έχετε μια πολύ όμορφη ομάδα. Και να πάει στα χνάρια του πατέρα σου. Ευχαριστώ. Γιατί ήταν μεγάλο ταλέντο, εντάξει. Συγχαρητήρια. Γεια σας.